φαΐ μου. Και με δύο ηθοποιούς. Τον έναν είναι πολύ αγαπημένος ηθοποιός, γιατί έπαιζε ρε παιδί μου στο καθημερινό στην Πολυκατοικία, βέβαια του Μέγκα, τον Νίκο Πουρσανίδη. Και με ένα φίλο του, τον Κώστα Καβακιώτη, που παίζουν σε μια παράσταση εκεί, που είναι συμμαθητής από το Εκκληκής. Θα σου το πει ο Κώστας. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από Λονδίνο. Τι κάνετε, καλά είστε? Είμαστε μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Νίκο, επίτρεψέ μου να ξεκινήσουμε από τον Κώστα. Κώστα, μ' ακούς? Σ' ακούω, Γιώργο. Ήσασταν συμμαθητές με τη Φέη στο... Τι, για πες το να... Τι είναι αυτά? Γεια σου, Κώστα μου. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Είμαι μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε πατριώτες καταρχήν και εμείς, και εγώ με τη Φέη. Από το Κιλκής. Ήμασταν στο Κιλκής μαζί στο πρώτο γενικό. Φυσικά ήταν σε μεγαλύτερη τάξη, Φέη, αν και έχουμε την ίδια ηλικία. Κέρδιζε χρονιά, ναι. Και ήμασταν μαζί εκεί, τη θυμάμαι εκεί. Μας μαγνήτιζε όλους με την παρουσία της από τότε. Αλήθεια, λες τώρα. Ήταν δηλαδή, ήταν η ωραία του σχολείου? Όχι. Ήταν η ωραιότερη. Αλήθεια. Ήτανε. Αλήθεια. Είχε και μηχανάκι. Όχι, όχι, δεν ξέρω αν είχε μηχανάκι, δεν θυμάμαι. Έτσι μας λέει μας εδώ τώρα. Μπορεί να είχε, μπορεί να είχε, μπορεί να είχε, μπορεί να είχε. Ναι. Ήτανε πάντως δύσκολο να την προσεγγίσεις. Γιατί? Έφευγε με το μηχανάκι. Όχι, γιατί ήταν δύσκολο να την προσεγγίσεις, λέω. Τι, έδερνε? Γιατί, όχι, δεν έδινε, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορείς να προσεγγίσεις την πιο ωραία του σχολείου τόσο εύκολα. Τι είναι αυτό? Για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, εκεί που γυρώντας στο Δημαρχείο του Κιλκής, ήταν η Βασίλισσα του χώρου του Κιλκής. Δηλαδή, Γιώργο, μας πήρες το καλύτερο κορίτσι, φίλε μου. Αρελιά, γιατί έκανες πάλι. Με τον Κώστα στις σχολικές γιορτές πάντα μας βάζανε και διαβάζαμε ποίηματα στις παραστάσεις. Ναι, κοίταξα, μόνο που η Φέη ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά δεν έγινε, εσύ έγινες όμως, Κώστα. Μα και ο Κώστας κάτι άλλο έχει σπουδάσει, τι έχει σπουδάσει? Το πρώτο μου τυχαίο είναι θεολογία. Θεολογία, αυτό το λέω, γιατί πάντα ναι. η μητέρα μου πάντα μου λέει να το λέω αυτό. Σπούδασα στη θεολογική στο Αριστοτέλειο. Και παράλληλα ξεκίνησα τις σπουδές μου και στο θέατρο και μετά ήρθα στο Λονδίνο για να συνεχίσω τις σπουδές μου εδώ. Και δες τώρα, δουλεύω στο Λονδίνο. Νίκο, τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει, επειδή είναι ένα προπανή από πίσω, αυτή τη στιγμή είστε στο Λονδίνο. Πού είστε στο Λονδίνο τώρα? Αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Λονδίνου. Είμαστε στο κέντρο του Λονδίνου, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τι καιρό έχει εκεί για να καταλάβει ότι όντως είστε εκεί? Έχει μείον δύο βαθμούς. Ναι. Πώς είναι, Νίκο, πώς είναι η ζωή στο Λονδίνο, για πες μας. Εγώ τώρα, ο Κώστας είναι 5 χρόνια σχεδόν, εγώ είμαι σχεδόν 2. Εσείς τώρα μια στιγμή με τη γυναίκα σου, την Κατερίνα την Παπαδοπούλου, μένετε μόνιμα εκεί, έτσι? Μένουμε μόνιμα εδώ, ναι. Παντρευτήκαμε εδώ, δουλεύουμε πια εδώ. Εγώ σαν ηθοποιός, η Κατερίνα σαν ατζέντισσα ηθοποιών και χορευτών για το West End. Ναι. Οπότε πια η βάση μας είναι εδώ. Είναι εύκολο, ρε παιδί μου, για δύο. Εντάξει, θα μας πει και ο Κώστας που έχει πιο πολύ καιρό, αλλά τώρα ρωτάω εσένα, έτσι. Για δύο παιδιά που παντρεύτηκαν και μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα, οι συγγενείς σας είδαν μέσω Skype το γάμο σας, αλήθεια? Καλή ώρα. Απίστευτο, δηλαδή ήταν καλεσμένοι μέσω Skype, Ναι, θέλαμε να παντρευτούμε και θέλαμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Και λέμε, δεν το κάνουμε. Ορίσαμε μια ημερομηνία σε ένα μήνα από τότε που το είπαμε. Οπότε δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα. Μάλιστα. Και δεν μπορούσα να. Παντρευτήκαμε, ήταν πολύ ρόκο γάμος. Ναι. Πρωτότυπο πολύ να παντρεύεσαι και οι γονείς να το βλέπουν από Skype. Και για τους γονείς θα ήταν λίγο εντυπωσιακό τώρα να βλέπουμε Skype. Τώρα, πώς είναι εύκολο για έναν Έλληνα, ρε παιδί μου, τώρα να έρθει να πάει εκεί και να δουλεύει στο Λονδίνο και να τον είναι εύκολο τελικά ή έχει πολλές δυσκολίες? Όχι μόνο λόγω γλώσσας και λόγω γνωριμιών και νοοτροπίας. Πώς είναι τα πράγματα? Καταρχάς, για μένα που είχα μια πορεία στην Ελλάδα, πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή. Ό,τι και να έχεις κάνει. Είναι πολύ λίγα πράγματα τα οποία μετράνε. Ναι. Δηλαδή, αυτό που ξέρουν για μένα είναι ο ρόλος μου ο πρωταγωνιστικός στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Πέρα από αυτό, η πολυκατοικία, το Γιούγκερμαν, οι παραστάσεις που έχω κάνει... Αυτά δεν τα ξέρουν εκεί, ναι. Αυτά δεν τα ξέρουν. Αυτά βοηθάνε εμένα. Βοηθάνε εμένα στο ότι τώρα, ας πούμε, που είμαστε μαζί στην παράσταση και με τον Κώστα, η εμπειρία μου και η αγάπη μου για αυτή τη δουλειά, καταρχάς, που την έχουμε όλοι, το οποίο έτσι κι αλλιώς, με βοηθάει να μπω πιο γρήγορα στο κλίμα. Τώρα κάνετε μια παράσταση στα ελληνικά ή στα αγγλικά?
Όχι, στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Και μια παράσταση που απευθύνεται δηλαδή σε Έλληνες που είναι στο Λονδίνο ή σε Άγγλους. Λοιπόν, όχι, όχι. Καταρχήν κάνουμε τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Ναι, ναι. Είναι στα αγγλικά. Ναι. Είναι φυσικά για όλο τον κόσμο. Δεν έχει καμία σχέση το ότι είμαστε εμείς Έλληνες. Βέβαια, η σκηνοθέτηδά μας, η Αναστασία Ρεβή, είναι Ελληνίδα. Αλλά έχει, μια πορεία στο Λονδίνο εδώ και 20 χρόνια με το Theatre Lab. Και είμαστε τυχεροί γιατί παίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο στο κέντρο του Λονδίνου. Μπράβο, παιδιά. Που αν μπορούμε να πούμε σε όρους θεατρικούς, είναι θεατρική πιάτσα. Ναι, δηλαδή ναι. Έχει κόσμο. Ήτανε κάποτε, είναι το Riverside Studios. Ήταν κάποτε το BBC είχε εκεί τη βάση του. Μεταφέρθηκε μετά και τώρα έχει δύο μεγάλους θεατρικούς χώρους εκεί. Μάλιστα. Είμαστε πολύ τυχεροί κι εμείς, σαν Έλληνες που δουλεύουμε σε αυτή την παράσταση. Αλλά φυσικά είναι στα αγγλικά. Φυσικά είναι για όλο τον κόσμο. Και πάει καλά η παράσταση, ναι, sold out. Πάρα πολύ καλά. Sold out. Άρα εσείς όντως κάνετε καριέρα στο εξωτερικό. Τελείωσε. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε, το παλεύουμε. Αυτό έγινε λόγω αναγκών. Είμαστε τυχεροί που δουλεύουμε και μαζί. Κώστα, αυτό έγινε λόγω αναγκών γιατί ο Νίκος είχε κάνει αρκετά και πριν. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει δουλειά στην Ελλάδα, αποφασίσατε να πάτε στην Αγγλία ή γιατί εκεί είναι μια καταξίωση. Ναι, εγώ Φέη μου έφυγα σχεδόν πριν 5 χρόνια από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Και ήρθα εδώ για σπουδές και έμεινα. Δηλαδή δεν έφυγα λόγω κρίσης και από ό,τι ξέρω ούτε και ο Νίκος. Και έμεινα μετά. Βρήκα ατζέντη, πήγα πολύ καλά στη σχολή μου. Βρήκα ατζέντη και ξεκίνησα την πορεία. Δηλαδή, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Δεν λέω για εσάς τώρα. Πόσα λεφτά μπορεί να βγάλει ένας σαν και εσάς, όχι εσείς τώρα, το μήνα, ας πούμε, για να καταλάβουμε. Ανάλογα. Τι κάνει, αν κάνει θέατρο, αν κάνει. Ρε παιδί μου, θέατρο κτλ. Ας πούμε, μπορείς να κάνεις μια διαφήμιση για μια γνωστή εταιρεία και να πάρεις μέσα σε μια εβδομάδα 10.000 λίρες. Και δηλαδή, 20 και. Και 20 μπορεί να πιάσεις και εκεί. Σίγουρα το minimum σύμβαση την εβδομάδα για έναν ηθοποιό είναι 360 λίρες, νομίζω, γύρω στα 400 κάτι ευρώ την εβδομάδα. Αυτό είναι το minimum. Η ζωή όμως είναι πιο ακριβή, κύριε Βαγγέλη. Τα ενίκια εκεί είναι πανάκριβα, ας πούμε. Είναι πανάκριβα. Πολύ πιο ακριβά. Και η ζωή είναι πιο ακριβή, αλλά. Είμαστε και τυχεροί που είμαστε στο Λονδίνο. Ναι. Είμαστε μια πόλη 10 εκατομμυρίων. Αυτό που ρώτησες πριν είναι δύσκολα. Αλλά είναι δύσκολα για όλους. Δεν είναι μόνο για μας. Είναι δύσκολα για τους Άγγλους. Άρα είμαστε πάρα πολλοί. Και δεν σκέφτεσαι δηλαδή από τη στιγμή που πιάνετε όχι την καλή, αλλά που στεριώνετε εκεί, δεν σκέφτεσαι να γυρίσετε στην Ελλάδα. Δηλαδή, σας φαίνεται λίγο η Ελλάδα πίσω. Πώς να το πω, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Όχι, πίσω δεν είναι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα τώρα. Ναι. Αλλά. Την αγαπάμε πάρα πολύ και κάθε μέρα λέμε και να γίνει κάτι και ίσως να γυρίσουμε για κάποια στιγμή. Σίγουρα η βάση μας είναι εδώ προς το παρόν. Η βάση μας είναι εδώ. Και αυτό που λες, το τι κάνουμε εδώ παραστάσεις, ήμασταν προχθές στο θέατρο και κάναμε το σταυρό μας με τον Κώστα και λέγαμε το πιστεύεις ότι είμαστε σε αυτό το θέατρο, ότι κάνουμε. Οι Άγγλοι τι σας λένε, δηλαδή εκεί το κοινό που σας μιλάει, που είναι Άγγλοι, τι σας λένε που είστε Έλληνες, δηλαδή σας λένε κάτι για την Ελλάδα κτλ. Ή όχι. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν κάνουμε, επειδή όπως ξέρετε και στη Λυσιστράτη έχει να κάνει με τις πόλεις κράτους, ήταν η Αθήνα, η Σπάρτη κτλ. Ήταν διαφορετικές πόλεις, διαφορετικά κράτη. Έτσι και η σκηνοθέτηδά μας έχει τοποθετήσει σε χώρες της Ευρώπης. Οπότε κάνουμε διάφορους Ευρωπαίους. Ναι, γι' αυτό ναι, ναι, ναι. Μουστάκα. Εγώ κάνω ένα Ρώσο. ο Νίκος κάνει ένα Γερμανό International κτλ. Οπότε δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε και Έλληνες. Δεν βλέπουν τα ονόματα όμως, δεν βλέπουν τα ονόματα στα μπέλες ότι είναι ελληνικά. Ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Παραπέμπει και κάπου αλλού ότι μπορεί να είσαι από κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, μπορεί να είσαι Σέρβος, μπορεί να είσαι Ρώσος, μπορεί να είσαι χιλιαδιού. Οι φίλοι σας, ρε παιδί μου, γιατί φαντάζομαι έχετε φίλους Άγγλους, τι σας λένε για την Ελλάδα. Είσαι μια όποια άλλη οντισιόν. υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Αλλά μην πάμε μακριά. Και εδώ ο Κάμερον έχει κόψει τα fundings για τις τέχνες. Δηλαδή και εδώ υπάρχει κρίση. Δηλαδή είναι παγκόσμια κρίση. Το πρόβλημα. Και επειδή στην παράσταση είναι ηθοποιοί από όλη την Ευρώπη, από την Ισπανία, από την Πορτογαλία, από παντού, από τη Γερμανία, όλοι περνάνε το ίδιο πράγμα. Ίσως όχι σε τόσο βαθμό όσο στην Ελλάδα. Αλλά όλοι περνάνε το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα θέλαμε πολύ να σας απολαύσουμε. Ναι, ναι. Σας περιμένουμε να έρθετε. Περιμένουμε να έρθουμε και να τρίμερουμε καλά. Στο Αριζόνα. Σίγουρα. Ωραία. Για πολύ ωραία σύνδεση κάναμε. Μπράβο. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πια. Κάτι άλλο, να σου πω Κώστα, κάτι άλλο να μου πεις για τη Φέη που πρέπει να ξέρω από τα μικρά, θα μου πεις κάτι κανένα. Κάνω κουτσομπολιό. Αυτά θα τα πούμε στο Κιλκίς όταν θα τα πούμε. Δεν μου αρέσει αυτό τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε τα πάντα.
Ό,τι συμβαίνει στο Κιλκής, μένει στο Κιλκής. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Λοιπόν.